Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Faye. Σήμερα θα σας φτιάξω ένα κέικ πορτοκάλι νηστίσιμο. Να σας πω τα υλικά. Είναι εύκολο και δεν θα χρησιμοποιήσω μίξερ. Έχω μισό κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λίγο αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, μία βανίλια, δύο κουταλάκια του γλυκού baking powder, μισό λίτρο χυμό πορτοκαλιού, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια σπορέλαιο. Η συνταγή μου έλεγε κονιάκ και δεν είχα, οπότε θα βάλω τσίπουρο, ένα σφινάκι και το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει το ταψάκι μου, αυτό εδώ το τετράγωνο, στο οποίο θα στρώσω κάτω φέτες πορτοκαλιού. Έχω εδώ τα πορτοκάλια πλυμμένα καθαρά και θα τα κόψω σε λεπτές φέτες. Κόβω και το άλλο. Και θα στρώσω τις φέτες πορτοκαλιού στο ταψί. Έτοιμο. Θα στρώσω επάνω το κέικ, το χυλό. Ξεκινάω τώρα τη διαδικασία. Θα ρίξω ελάχιστο αλάτι. Το μπέικιν, τη βανίλια, συγγνώμη. Τη σόδα την οποία διαλύω μέσα στο χυμό πορτοκαλιού. Τώρα θα ρίξω και το σπορέλαιο και τη ζάχαρη και ανακατεύω με το σύρμα. Το σφινάκι μας,
σύστημα πορτοκαλιού που θα του δώσει πάρα πολύ έντονο και ωραίο άρωμα και χρώμα. Και ανακατεύω να ομογενοποιηθεί. Στο μεταξύ έχω ανάψει το φούρνο μου για να το προθερμάνω. Θα το ανακατέψω 2 λεπτά. Έτοιμος ο χυλός. Βελούδινος έγινε και τώρα θα το ρίξω πάνω στα πορτοκάλια. Πρέπει να πάρω μία σπάτουλα να το καθαρίσω. Να μην αφήσουμε ούτε μπουκιά. Το στρώνω και θα το βάλω να ψηθεί για 40 λεπτά περίπου, ανάλογα με το φούρνο σας. Τα λέμε όταν είναι έτοιμο. Ψήθηκε το κέικ πορτοκάλι. Το δοκίμασα στο μισάωρο με το καλαμάκι. Είδα ότι βγαίνει καθαρό. Το άφησα λίγη ώρα να κρυώσει και τώρα θα το βγάλω, θα το γυρίσω ανάποδα. Να δούμε και πώς θα βγει. Τέλειο! Πάρα πολύ ωραίο! Ω, άνοιξε κιόλας! Πρέπει να το αφήσω, όπως καταλαβαίνετε, να κρυώσει για να το κόψουμε. Πάντως έχει φουσκώσει αρκετά, είναι μυρωδάτο και μόνο από τους υδρατμούς που βγάζει τώρα καταλαβαίνω ότι θα είναι και στη γεύση πάρα πολύ νόστιμο. Σας συστήνω τώρα στην νηστεία να το φτιάξετε. Στο ταψάκι είχα βάλει μαργαρίνη που είναι νηστίσιμη κι αυτή, δεν ήταν βούτυρο κανονικό, βούτυρο ζωικό. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram Cooking with Faye. Γεια σας!